Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη. Είναι ο αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Λουμπούνη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, κύριε Σαλαμπάτα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή τη διχογνωμία που καταγράφεται σε ό,τι αφορά τη χρήση ή μη της μάσκας. Ο κύριος Τσιόδρας σήμερα επανέλαβε ουσιαστικά τις συστάσεις για τη μη γενικευμένη χρήση των μασκών από τον πληθυσμό, με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, με τις οποίες, όπως είπε, επικοινώνησε επ' αυτού του θέματος, μάσκες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό, οι ασθενείς και όσοι φροντίζουν ασθενείς. Η δικιά σας η θέση ποια είναι? Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Καταρχήν, πάγια θέση είναι ότι οι μάσκες είναι βασικά για να προφυλάσσουν το υγειονομικό προσωπικό από τους ασθενείς, μία χρήση, και η δεύτερη χρήση είναι να τη φοράνε οι ασθενείς, οι αγνωσμένοι ασθενείς, οι επιβεβαιωμένα κρούσματα που λέμε τώρα πια, έτσι ώστε να μην διασπείρουν τον ιό στο περιβάλλον. Έχουν προκύψει όμως διάφορα στοιχεία νεότερα. Όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές σας, ο ιός αυτός μας ξαφνιάζει συνεχώς. Βρίσκονται καινούργια συνέχεια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, έχει αποδείχθει και έχει βρεθεί ότι τις τελευταίες δύο μέρες που κάποιος που είναι φορέας και πρόκειται να νοσήσει, αυτές τις δύο μέρες μπορεί να μεταδώσει τον ιό και ο ίδιος δεν το ξέρει ακόμα. Αν λοιπόν σε αυτό το διάστημα βρεθεί σε ένα περιβάλλον με άλλους ανθρώπους ελεύθερα και χωρίς τη χρήση μασκών, ενδεχομένως κάποιος που είναι κοντά του και που το βλέπει απέναντί του υγιέστατο, να κινδυνεύσει. Δεν συνιστάται η χρήση μασκών από τον πληθυσμό, και ένας βασικός λόγος είναι, πέρα από το ότι είναι σήμερα δυσέβρετες και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί, και όσο και αν έρχονται μεγάλοι αριθμοί, είναι πολύ φυσιολογικό να δοθούν στους υπερασπιστές της υγείας μας αυτή τη στιγμή, που είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες κλπ. Ένας δεύτερος λόγος, και εξίσου σημαντικός, είναι ότι η μάσκα δεν είναι γνωστό τι πρέπει να κάνει ο κοινός άνθρωπος μαζί της. Να πω με δύο λόγια ότι αν τη φορέσεις τη μάσκα και μετά την πιάνεις, τη μετακινείς, γιατί την βάζεις στην τσέπη καλά, σου, την ξαναβγάζεις, τη χρησιμοποιείς ξανά και ξανά, δεν έχει κανένα νόημα. Όχι μόνο ακυρώνεις τη χρήση της, αλλά είναι και πιο επικίνδυνη. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, σωστά ο κύριος Τσιόδρας επίσημα δεν παίρνει θέση ότι όποιος θέλει να φορέσει, να φορέσει, για αυτούς τους διάφορους λόγους που σας ανέλησα. Αν όμως βάλουμε σωστά μία μάσκα για συγκεκριμένη χρήση και για περιορισμένο χρόνο, νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας και κλείνουμε την πόρτα, είμαστε ασφαλείς, και τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να κινούμαστε ελεύθερα στον προσωπικό μας χώρο? Ποια είναι τα βασικά πράγματα? Για παράδειγμα, να αφήσουμε τα παπούτσια έξω από το σπίτι, να πλύνουμε τα χέρια μας. Πολλοί τα αφήνουμε έξω από το σπίτι, δεν είναι κακή ιδέα. Θα τη συνιστούσα, εφόσον με τα παπούτσια, με αυτά που πατάνε κάτω, μπορεί να μεταφέρουμε όχι μόνο κορονοϊό, αλλά και διάφορα άλλα μικρόβια, καθαρσίες από ζώα ενδεχομένως που υπάρχουν στους δρόμους. Ωραία, αυτό είναι αποδεκτό. Γινόταν και παλιότερα από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε κάθε στιγμή, να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και να θεωρούμε, κυρία Σαλαπάτα, ότι εν δυνάμει τον έχουμε. Και εμείς οι ίδιοι και οι συνάνθρωποι μας που συναντήσαμε στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε και αν είναι αυτό, στο λεωφορείο. Έτσι λοιπόν, καλό θα ήταν το εξωτερικό μας ρούχο να το μπορούμε να το αφαιρούμε και να τον αφήνουμε έξω από το σπίτι, τον μπουφάν ας πούμε, να βγάλουμε τα παπούτσια μας όπως είπαμε πριν, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι. Η πρώτη δουλειά πρέπει να κάνουμε να πλύνουμε τα χέρια μας και το πρόσωπο, μετά να βγάλουμε τα ρούχα μας, να βάλουμε τις πιτζάμες μας και μετά να ξαναπλύνουμε τα χέρια μας και το πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο, αν δεν κρατάγαμε κάποια πράγματα απ' έξω, ψώνια και οτιδήποτε, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, να προστατεύσουμε το σπίτι μας και τους ανθρώπους που είναι μέσα. Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών μέσα στο σπίτι. Πού πρέπει να δώσουμε έμφαση και πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζουμε και να απολυμαίνουμε τις επιφάνειες? Καταρχήν, έχω πει και άλλες φορές ότι είναι καλό τα προσωπικά αντικείμενα του καθενός όσο το δυνατόν να τα παίρνουν στο δωμάτιά τους οι άνθρωποι και τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή οδοντόκρεμες, πετσέτες κλπ. Τώρα, οι επιφάνειες που θέλουν περισσότερο καθαρισμό είναι αυτές που δεν γίνεται ενδεχομένως συχνή χρήση, όπως παραδείγματος χάρη πάνικι κουζίνα και τέτοια, οι οποίοι περισσότερο πλύνονται. Θα έλεγα επιφάνειες που δεν τις υποψιαζόμαστε, όπως παραδείγματος χάρη καθρέφτες, όπως νυπτήρες, όπως βρύσες, τέτοια πράγματα. Αυτά και λόγω της υγρασίας μπορεί με απρόσεκτα, αν δεν έχουμε πληθεί σωστά,
να παραμείνουν πάνω μικροοργανισμοί και ο ιός και μετά να μεταφερθεί σε άλλα μέλη της οικογένειας. Θα πρέπει, σας λέω, να τα θεωρούμε όλα εν δυνάμει μολυσμένα. Τώρα, πώς καθαρίζουμε? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Το πιο συνηθισμένος, πιο γνωστός είναι είτε με υγρά απολυμαντικά διαλύματα υνοπνεύματος που κυκλοφοράνε, είτε αν δεν βρούμε, με διάλυμα χλωρίνης που συνήθως είναι 4 κουταλάκια του γλυκού σε μισό κιλό νερό. Αυτό είναι αρκετό για να καθαρίσει ήδη γυνείς, νηπτήρες. Μπορούμε να βάλουμε λίγο λιγότερο από αυτό στα πατώματα που σφουγγαρίζουμε. Μπορούμε αραιότερο από αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σε πάγκους κουζίνας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και το καλό πλύσιμο με σαπούνι και νερό επιφανειών είναι εξίσου αποτελεσματικό. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε τα ψώνια μας, επιστρέφουμε στο σπίτι. Πολύς λόγος έχει γίνει και αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε με τα προϊόντα που αγοράσαμε και με τις σακούλες του σούπερ μάρκετ? Στη λογική που σας είπα πριν, ότι όλα δυνητικά μπορεί να είναι μολυσμένα, να φέρουν πάνω τους τον ιό. Μια καλή λύση είναι να απλώνουμε αυτά τα πράγματα σε ένα τραπέζι σε μπαλκόνι, στο μισό του τραπεζιού, να τα βγάζουμε πάνω φορώντας γάντια ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα γάντια, όπως είμαστε με το ρούχο το εξωτερικό, ώστε αν τυχόν να κουμπίσει κάποιο από τα πράγματα αυτά, να κουμπίσει στο ρούχο που θα βγάλω αργότερα, να τα βάλουμε πάνω στο αριστερό, ας πούμε, στο αριστερό μισό του τραπεζιού, να κάνουμε τη διαδικασία εισόδου στο σπίτι που είπαμε πριν, δηλαδή βγάζω το μπουφάν, πλύνω τα χέρια μου, βγάζω τα ρούχα, ξαναπλύνω τα χέρια μου, βάζω τις πιτζάμες και μετά μπορούμε είτε τα πράγματα που πλύνονται με σαπούνι και νερό να τα πλύνουμε, όλα τα λαχανικά, συσκευασίες που δεν φοβούνται τέτοιο πλύσιμο, αν υπάρχουν συσκευασίες που μπορεί να αλλοιωθούν από το καθαρισμό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάλειμμα υνοπνευματούχο. Και να τα καθαρίσουμε και να τα περάσουμε στην καθαρή πλευρά του τραπεζιού, όπου πρέπει να μείνουν κάποιο χρονικό διάστημα. Μισή ώρα ή μια ώρα είναι αρκετό, ας πούμε. Λοιπόν, delivery στην εποχή του κορονοϊού. Πρέπει να προσέξουμε κάτι? Πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, για παράδειγμα, πριν ή μετά, αφού λάβουμε το πακέτο στο σπίτι μας? Εδώ δυστυχώς πολλά πράγματα δεν εξαρτώνται από εμάς και εξαρτώνται από την ευθύνη, το βαθμό ευθύνης της επιχείρησης που μας έχει φέρει το φαγητό στο σπίτι. Γενικά τις εξωτερικές συσκευασίες καλό είναι να τις θεωρούμε μολυσμένες, να τις καθαρίζουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε και να αφαιρούμε με καθαρά μέσα, μια κουτάλα ή κάτι τέτοιο, το περιεχόμενο του φαγητού να το βάζουμε σε ένα καθαρό δικό μας πιάτο, ώστε περάσουμε, μπορούμε να το πιάσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα. Αυτό θα έλεγα σε γενικές γραμμές. Στη βάση πάντα που σας λέω ότι όλα δυνητικά μπορεί να είναι μολυσμένα. Λοιπόν, τώρα αρκετοί γονείς θέτουν τον εξής προβληματισμό. Θέτω σε κίνδυνο το παιδί μου όταν το αγκαλιάζω? Και μπορεί για κάποιους, σε κάποιους να ακούγεται απλοϊκό το ερώτημα. Δεν είναι όμως, με την έννοια ότι το είπατε και εσείς νωρίτερα, δυνητικά ή ενδεχομένως να φέρουμε όλοι τον ιό πάνω μας. Επομένως, νομίζω ότι οι απορίες προκύπτουν μοιραία. Έχετε δίκιο, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και είναι κάτι που μας το έχει στερήσει αυτός ο ιός δυστυχώς. Τη στενή οικογενειακή επαφή με τα παιδιά μας, όλοι μας που έχουμε παιδιά. Δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί εξαρτάται, παράδειγμα, από τη φύση του επαγγέλματος και την έξοδο των γονέων. Σωστή. Αν δηλαδή είναι αυτή την περίοδο που εργάζονται σε οποιαδήποτε εργασία, δεν έχει σημασία, και έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, δυνητικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ότι μπορεί να είναι φορείς, ότι μπορεί να το έχουν και ότι αύριο ή μεθαύριο μπορεί να νοσήσουν. Άρα, ο περιορισμός των επαφών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίος. Αν όμως είναι μέλη οικογένειας που για χι λόγους αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται και διαμένουν στον ίδιο χώρο, και απλώς βγαίνει ένας παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις να παίρνει τις απαραίτητες προμήθειες μια φορά την εβδομάδα στο σπίτι, δεν βλέπω το λόγο, εφόσον τηρούνται όλες οι άλλες συνθήκες ασφαλείας που είπαμε, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην επιτρέπεται και η σωματική επαφή και η αγκαλιά που στο κάτω-κάτω της γραφής τόσο χρειάζεται αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν κρίνουμε αναπερίπτωση.